Το τριμελές πλημελιωδικείο Λαμία, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, ομόφωνα, δέχθηκε τον αυτοτελή ισχυρισμό που προέβαλε το σύνολο των κατηγορουμένων περί συγνωστής νομικής πλάνης, καθώς όπως ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι και δέχθηκε για το δικαστήριο, αγνοούσαν ότι τελούσαν άδικη πράξη και είχαν σφαλερή εντύπωση για το γεγονός ότι αν επιτρέπεται ή όχι η χρήση καπνογόνων σε ιδιωτικό χώρο όπως εν προκειμένου στην ταράτσα της συγκεκριμένης οικοδομής όπου και κατελήφθησαν να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων πυρσών. Νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ο νομικός ισχυρισμός, ο οποίος προευλήθη, ήταν νομικά και ουσιαστικά άρτιος και βάσιμος. Κανείς εν όψη και του γεγονότος ότι είναι γνωστό ότι η χρήση και η κατοχή τέτοιων αντικειμένων απαγορεύεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν ήταν γνωστό όμως στους κατηγορουμένους ότι αυτή η χρήση και η κατοχή απαγορεύεται σε χώρους μακριά από το γήπεδο, πολύ δε περισσότερο σε χώρο ιδιωτικό. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο έκρινε και ομόφωνα κήρυξε αθώος όλους τους κατηγορουμένους. Νομίζω ότι η δίωξη η οποία ασκήθηκε ήταν υπερβολική. Οι κυρώσεις οι οποίες επικρέμονταν σε βάρος των κατηγορουμένων σε περίπτωση κατά την οποία καταδικάζονταν ήταν ιδιαίτερα αυστηρές, υπό την έννοια ότι ο αθλητικός νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που καταδικάστηκε να ανασταλεί η εκτέλεση ποινής, να μετατραπεί, πολύ δε περισσότερο να έχει αναστέλωση αδύναμη η έφεση. Νομίζω τέλος καλό, όλα καλά. Αν καταδικάζονταν τα παιδιά, πηγαίναν φυλακή. Κοιτάξτε να δείτε, η πρόβλεψη που έχει η συγκεκριμένη διάταξη είναι ότι η έφεση δεν μπορεί να έχει αναστέλωση αδύναμη. Ο νομικός κόσμος της χώρας βεβαίως δεν επικροτεί τέτοιου είδους διατάξεις, οι οποίες παραβιάζουν αφενός το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου, διότι κάποιος θεωρείται αθώος μέχρι και την αμετάκλητη καταδίκη του. Αφενός αφετέρου παραβιάζει το άρθρο 25 του Συντάγματος, την αρχή της αναλογικότητας. Η πράξη για την οποία κατηγορήθηκαν, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά ίσονος σημασίας, υπό την έννοια ότι δεν τέθηκε σε διακινδύνευση κανένα ένομο αγαθό και η ποινή η οποία επικρέμονταν ήταν απολύτως δυσανάλογη. Νομίζω όλα αυτά τα συνεκτίμησε στο δικαστήριο και κατέληξε σε μια εξαιρετική απόφαση, ορθή και δίκαιη. Είμαστε ανακουφισμένοι, είμαστε χαρούμενοι που η ταλαιπωρία 2 μερών για τα παιδιά αυτά έληξε. Τώρα θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα και με αφορμή αυτό που συνέβη και αυτή τη δίωξη, την παράλογη δίωξη για άνομα πυρσών σε μια ταράτσα, με αφορμή δηλαδή η αθλητική εκδήλωση, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς, θεωρώ, να δουν με ποιο τρόπο θα βελτιώσουν και θα τροποποιήσουν τον ισχύοντα αθλητικό νόμο για να μην υπάρχει αυτό το παράλογο που υπάρχει σήμερα σε περίπτωση καταδίκης για περιπτώσεις ίσονος σημασίας, δεν μιλάμε για πράξεις, για δικήματα βίας και για βιοπραγίες. Δεν γίνεται να υπάρχει γενικό τσουβάλιασμα, δεν πρέπει να ποινικοποιείται η αγάπη για μια ομάδα, ούτε να ποινικοποιείται ο τρόπος που πανηγυρίζει κάποιος για μια ομάδα, και θα πρέπει ο αθλητικός νόμος να είναι αυστηρός, αλλά ταυτόχρονα να σέβεται και τους οπαδούς, γιατί οι οπαδοί αγαπάνε μια ομάδα και πρέπει και να μπορούν να την υποστηρίζουν και να εκφράζουν την αγάπη της για αυτή. Θα πρέπει για μένα να αλλάξει ο αθλητικός νόμος στο κομμάτι των κυρώσεων, ώστε να επανέλθει αυτό που ίσχυε μέχρι το 2022 και τα δικαστήρια να έχουν τη δυνατότητα, ακόμα και σε περίπτωση καταδίκης, αφού αξιολογήσουν την προσωπικότητα του κάθε κατηγορουμένου, αφού αξιολογήσουν τις συνθήκες τέλεσης πράξης και συνεκτιμήσουν όλα τα δεδομένα, να μπορούν να δίνουν σε περίπτωση καταδίκης αναστολή είτε στην ποινή είτε στην άσκηση της έφεσης. Δεν γίνεται για τα ίδια αδικήματα, οι ίδιες πράξεις, όταν έχουν άλλο υπόβαθρο να τιμωρούνται διαφορετικά και όταν γίνονται με αθλητικό υπόβαθρο να τιμωρούνται με πολύ δυσμενέστερες ποινές και ο άλλος να μπαίνει φυλακή. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Ας γίνει μια αρχή όμως από αυτό, γιατί θα πρέπει να σεβόμαστε πάνω απ' όλα τους οπαδούς. Το δικαστήριο έκρινε σωστά. Αθώωσε τα παιδιά, νομίζω ήταν μονόδρομος για το δικαστήριο. Όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, είναι έτσι φτιαγμένος ο αθλητικός νόμος που οι δικαστές αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένοι να αθώσουν. Αλλιώς πάμε σε άλλα μέτρα, πάμε σε εγκλισμούς. Υπάρχει μια δυσαναλογικότητα στον αθλητικό νόμο. Είναι ένα ξεκίνημα καλό αυτό που έγινε σήμερα.
τα παιδιά αθωθήκαν, έκρινε τα πραγματικά περιστατικά, δεν ξέρανε ότι απαγορεύεται η πράξη την οποία κάνανε και κινηθήκανε νομικά σε μια ουσιαστικά πλάνη ως προς τη τέλεση της συγκεκριμένης πράξης. Αυτό έχω να πω, ο νόμος είναι λίγο αυστηρός. Μετά τη δολοφονία του Άλκη έχει αρχίσει σιγά και αυστηροποιείται όλο και συνεχόμενα. Παλιά δίνανε μια δυνατότητα στα δικαστήρια να έχουν μια αναστολή και στην ποινή και ένα είδος μετατροπής. Πλέον είναι μονόδρομος ή απαλλαγή ή εγκλεισμός. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά ο μοναδικός νόμος στο δίκαιό μας που έχει μαζί με την εγκληματική οργάνωση που δεν δίνει αναστολή στην έφεση. Και μιλάμε για πλημελήματα. Κάπως λιγάκι αρμόδιο να το κοιτάξουν, να το τροποποιήσουν. Δεν λέμε να μην υπάρχει αυστηρότητα, πρέπει να είναι αυστηρός, αλλά να υπάρχει και μια επιλογή και μια εναλλακτική λύση στους δικαστές να μπορούν να κινηθούν σε κάποιες αναστολές.